στην Κατερίνα Ιωάννου, στη Λάρνακα. Να δούμε έτσι όλες αυτές τις εξελίξεις, Κατερίνα, από χθες μέχρι και σήμερα το πρωί, που πήγες και στο επιτόπου στο σχολείο, στο γυμνάσιο στη Λάρνακα, που έγιναν όλα αυτά χθες στα έκτροπα, για να δούμε πού καταλήγουμε σήμερα. Αν ήταν αποβολή, αν ήταν σύσταση ή προειδοποίηση, να τα πάρουμε από την αρχή. Τι συνέβη χθες και πού είμαστε σήμερα. Καλημέρα, Γαλλία, κυρίες και κύριοι. Ένα γραπτό ενδύπο αποβολής από το γυμνάσιο στα 25 παιδιά με το ιδιαίτερο κούρεμα. Μία διάψευση από το Υπουργείο Παιδείας που κάνει λόγο για απλή παρατήρηση και fake news που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Και ένας γυμνασιάρχης που εφαρμόζει εσωτερικούς κανονισμούς, όπως φαίνεται, κατά το δοκούν. Να πω αρχής γενομένης για τους 25 μαθητές. Ναι, που καταλήξαμε ότι είναι 25, διότι ακούστηκε και 30 και 50 και 60, εκτός αν υπήρξαν και αποβολές και συστάσεις ή προειδοποιήσεις. Κάτι η επίσημη ενημέρωση που έχουμε τουλάχιστον από το σχολείο και επιμένουν κιόλας ότι αφορούν 25 μαθητές. Να πω ότι αν θέλει στιγματίστηκαν λόγω του κουρέματός τους και πλέον πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και με κάθε σοβαρότητα όταν ειδικά έχουμε να κάνουμε με θέματα παιδείας και το τι θέλουμε εν τέλει να αντλήσουν τα παιδιά όσον αφορά τη διαπαιδαγώγηση. Σήμερα σας πω ότι τα παιδιά προσήλθαν στις τάξεις τους στο σχολείο. Μέχρι και αυτή την ώρα τουλάχιστον επικρατεί ηρεμία και αυτό είναι το σημαντικό. Όσον αφορά το αν. Ναι, αλλά τα παιδιά πήγαν, διόρθωσαν, αν θέλει, το πρόβλημα στο κούρεμά τους ή πήγαν όπως χθες. Κάποια παιδιά, κάτι για να είμαι ειλικρινής, πήγαν όπως είχαν πάει και χθες στο σχολείο. Κάποια άλλα προσπάθησαν να το επιμεληθούν. Τουλάχιστον να είναι έτσι ευτρεπής η εμφάνισή τους και να μην προκαλούν, να μην εξακολουθεί να υφίσταται το πρόβλημα όσον αφορά το κούρεμά τους. Να σας πω τώρα ότι επειδή υπήρξε ένας ντόρος και είδαμε και την τοποθέτηση, την επίσημη τοποθέτηση του Υπουργού Παιδείας ότι οι μαθητές δεν είχαν πάρει αποβολή, οι μαθητές είχαν πάρει, κάνουν λόγο οι γονείς. Να σας πω ότι ο Αλφα έχει στην κατοχή του ηχητικό ντοκουμέντο ένα σχετικό βίντεο το οποίο αφορά επικοινωνία μητέρας με υπεύθυνο άτομο από το σχολείο. Όπως ακούγεται, ενημερώνει ότι το παιδί έχει ανάρμοστο κούρεμα. Γίνεται μια περιγραφή εν τέλει το πώς θα πρέπει να είναι το παιδί κουρεμένο. Χαρακτηριστικά το πάνω μέρος του κεφαλιού να είναι πιο έντονο και τα μαλλιά κάτω να είναι τέτοια ώστε να είναι ένα ομοιόμορφο εν τέλει κούρεμα, υποδεικνύοντας βάση και των εσωτερικών κανονισμών και έπειτα ακούγεται να ενημερώνει τη μητέρα λέγοντας της να πάει στο σχολείο γιατί έχει 2 μέρες αποβολή το παιδί. Αυτό είναι το ηχητικό ντοκουμέντο το οποίο έχουμε στην κατοχή μας εμείς. Ναι. Οι μαθητές το τώρα οποίο δεν προβάλλουμε για ευνόητους λόγους, Κατερίνα, είναι ο τρόπος με τον οποίο έτσι έγινε η ηχογράφηση, αλλά είναι εκεί που καταμαρτυρεί τον τρόπο έτσι τη διαχείριση του θέματος χθες. Είχαμε χθες και παρέμβαση μητέρας που πήγε στο σχολείο. Δεν πας στο σχολείο να πάρεις το παιδί σου για μια σύσταση. Ενημερώθηκαν ότι τα παιδιά τους έχουν αποβληθεί. Μάλιστα για 2 μέρες. Δεν πήγαν απλά επίσκεψη. Ιδάλλως δεν θα πρόκειται θέμα. Αλλά συνέχισε, ναι. Ακριβώς, Κάτια, και είναι και αυτό το οποίο ξενίζει, αν θέλετε, που γίνεται αναφορά από το Υπουργείο Παιδείας για μέσα μαζικής ενημέρωσης. Φαίνεται ότι διαψεύδονται και τα όσα λένε οι γονείς τώρα να σηκωθούν από τις δουλειές τους για να πάνε στο σχολείο να παραλάβουν τα παιδιά τους. Όπως και να έχει, ειδοποιήθηκαν οι γονείς να πάνε στο σχολείο. Εγώ ήμουν από την πρώτη στιγμή εκεί. Έχουμε και σχετικό έντυπο που καταγράφει και τα γεγονότα. Μετά, ωστόσο, την αναστάτωση και τα παρατράγουδα, ενημερωθήκαμε ότι έγινε παρέμβαση προς τον ίδιο τον διευθυντή ότι αυτό που έγινε ήταν λάθος, κυρίως από την πρώτη μέρα έναρξης της σχολικής χρονιάς. Ενημερώθηκαν στις 2.30 το μεσημέρι οι γονείς ότι αποβολή έγινε σύσταση και τα παιδιά σήμερα να επιστρέψουν κανονικά στο σχολείο. Και σας το λέω αυτό με κάθε εντυμότητα γιατί ήμουν εκεί, ήμουν εντός σχολικού χώρου, ήμουν στα γραφεία υποδοχής, είχα επιθεί, είχα μιλήσει και με τον διευθυντή προσωπικά και αυτό το οποίο μας λέχθηκε χαρακτηριστικά εμάς ήταν ότι το σχολείο είχε δώσει αποβολή με αναστολή. 2.30 το μεσημέρι η αποβολή με αναστολή έγινε σύσταση. Όπως και να έχει η αναστάτωση επικράτησε και έτσι επειδή ψάξαμε
εκβαθέων το θέμα. Φαίνεται ότι οι ενέργειες του διευθυντή, ο οποίος δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί, δεν είναι σωστές και παραβιάζουν και κανονισμούς της Βουλής. Παρόλο που προνοεί και υιοθετεί εσωτερικούς κανονισμούς, θα έπρεπε αρχικά να γίνει η σύσταση στους μαθητές, να γίνει μια επίπληξη, μια γραπτή αναφορά. Και αυτά είναι τα στάδια τα οποία ακολουθεί ένας εκπαιδευτικός στην προσπάθειά του να συνετίσει έναν μαθητή, να γίνει εκτενής διαβούλευση και μετά να προβεί σε αποβολές. Σίγουρα ξεφύγωσε τους γονείς. Να σας πω ότι αναμένεται να συνέλθουν εκτάκτως η Ομοσπονδία Γονέων της επαρχίας σήμερα και θα λάβει και αποφάσεις, θα λάβει μέτρα αντίδρασης που δεν αποκλείεται να αφορά και για όλα τα σχολεία της Λάρνακας ως ένδειξη συμπαράστασης στα υπόλοιπα παιδιά που φοιτούν στο γυμνάσιο το συγκεκριμένο. Κατερίνα, σε ευχαριστώ. Θα μας τα πει καλύτερα ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέων Λάρνακας, ο κύριος